υπάλληλος κόσμος των κατασκόπων είναι ένα αποκλειστικό και μεγάλο θέμα για κάθε δημοσιογράφο, τότε ο Πέτρος Κασιμάτης, που ήταν ο πρωταγωνιστής σε μια τέτοια νύχτα, έζησε και αυτή την εμπειρία. Ο γνωστός δημοσιογράφος του Viva Sky και του Ελεύθερου Τύπου πήρε την πιο μεγάλη απόφαση και την πραγματοποίησε με τους όρους που ήθελε. Παντρεύτηκε τη γοητευτική πιανίστα Αμαλία Πινάτσι. Ο γάμος έγινε στο λόφο του Λυκαβητού. Κουμπάρος, ο στρατηγός Νίκος Γριλάκης. Ακόμα και εκείνη την ώρα, η τελευταία φιλική συμβουλή του Θόδωρου Κατσανέβα να αναβληθεί ο γάμος για να σωθεί ο γαμπρός, αφού διανθίστηκε και με άλλα πειράγματα, έπεσε στο κενό. Όταν άρχισε ο κουφετοπόλεμος, έθιμο που ακολουθείται με βλάβια στο Βυζαντινό εκκλησάκι, τα πράγματα πήραν εικόνα πολέμου. Τι και αν πραγματοποίησε δημοσιογραφικές αποστολές ο Πέτρος Κασιμάτης σε φλεγόμενες ζώνες του Αφγανιστάν, της Λατινικής Αμερικής, της Βοσνίας, του Ιράκ και του Κουρδιστάν. Εδώ, σε αυτό τον αυλόγυρο, τα πυρά ήταν 10 κιλά κουφέτα σε τροχιά γύρω από τους νεόνυφους. Ο Γιώργος Τράγκας, που έδωσε το δικό του παρόν στο γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, είπε ότι αυτός δεν ήταν γάμος, αλλά ανατοϊκή άσκηση. Μια και στο γάμο του Πέτρου και της Αμαλίας παρευρέθηκαν αξιωματούχοι μυστικών υπηρεσιών, ξένοι πρεσβευτές, αξιωματικοί ανατοϊκών επιτελείων, αλλά και επικηρυγμένοι αντάρτες απελευθερωτικών κινημάτων. Ευχόμαστε να ζήσει ευτυχισμένα και να επιτύχει στη ζωή του ό,τι αγαπάει η ψυχή του. Να είναι ευτυχισμένος ο φίλος μου, που δεν αμφιβάλλω. Το εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του και ελπίζω να τα βγάλει τα στιγμιότυπα στο Viva Sky. Οι άνθρωποι τόσα χρόνια δεν έχουν μάθει τίποτε και κάνουν συνέχεια τα ίδια λάθη, παντρεύονται. Παρά τα αυτά, ο Πέτρος έχει τις πιο καλές ευχές. Τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαράγεβο έπαιζαν βιενέζικες μελωδίες. Viva Sky, κυρίες και κύριοι, και στην επόμενη σελίδα του μεγάλου περιοδικού της τηλεόρασης του Sky θα συναντήσουμε έναν από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές μας, ο οποίος όταν τον ρωτάνε τι αγαπάει περισσότερο, λέει την Ελλάδα μας. Υποδεχτείτε τον Κώστα Μπίγαλη. Ελληναρά μου. Κάτσε να τα πούμε. Σε ευχαριστώ που ήρθες στο Viva Sky. Είσαι λίγο εθνικιστής, ε? Όχι. Όχι. Όχι εθνικιστής. Απλά λες ότι είσαι Έλληνας και απλά, τίποτα παραπάνω. Κριτικάρω, αν θέλεις, τα κακώς κείμενα με ό,τι δυνατότητα έχω μέσα από τα τραγούδια μου, αυτά που κάνω. Αλλά δηλώνω ότι το κάνω από αγάπη. Δηλαδή το κάνω για να μπορέσουμε, ας πούμε, κάπως εμείς καλλιτέχνες να προσφέρουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πέρα από τα απλά pop τραγουδάκια, τα οποία κάνω και τέτοια. Αλλά στο τελευταίο μου δίσκο, ειδικά, έχω ένα κομμάτι, το Αχ Ελλάδα, που τα λέει όλα. Σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, το Αχ Ελλάδα, μιλάς για τη χώρα της Συμπόνιας αλλά και της Διχόνιας. Του Καϊμού και της Διχόνιας. Του Καϊμού και της Διχόνιας. Πιστεύεις πράγματι ότι εξαιτίας της φαγωμάρας που έχουμε μεταξύ μας οι Έλληνες, τα κόμματα, η πολιτική μας, γενικά, έχουμε αυτή την εικόνα κατάντιας πλέον, αυτή την εικόνα μιζέριας, αν θέλεις, και παρακμής? Πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις χαρακτηρισμοί είναι το νεοελληνικό κράτος. Από το 1821 μέχρι σήμερα είναι Συμπόνια, Καϊμός και Διχόνια η Ελλάδα. Σίγουρα τα κατάλοιπα της και τα αποτελέσματα της Διχόνιας τα βλέπουμε από το 1821 που πετάξαν στη φυλακή τον Κολοκοτρώνη, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, τι έγινε μετά την Επανάσταση, μέχρι σήμερα που εντάξει, τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, βλέπουμε τι γίνεται με τα κόμματα, δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και ο κόσμος, Γιώργο, πιστεύω ότι πλέον έχει ξεφύγει από τις ετικέτες δεξιός-αριστερός, έχουν καταπέσει πια αυτές οι ιδέες. Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο ζητάει διακαώς ο Έλληνας πολίτης είναι ποιότητα ζωής. Τίποτα άλλο. Και για αυτή την ποιότητα ζωής πιστεύω δεν υπάρχουν δύο απόψεις. Κανονικά δηλαδή τα κόμματα αυτά έπρεπε να είναι ένα. Το οποίο να ζητάει την ποιότητα ζωής. Ένα. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό, ότι σήμερα δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο ο κόσμος. Ποιότητα ζωής όμως δεν σημαίνει και αξιοκρατία. Σαφώς. Κοίταξε, η αξιοκρατία είναι ένα θέμα το οποίο είναι. Υπάρχει αξιοκρατία στον τόπο μας?
πολύ δύσκολα θα μπορούσα να συμφωνήσω. Παρόλο που θα το ήθελα, εγώ είναι γνωστό και από τον τρόπο που έχω μέχρι τώρα πορευτεί, ας πούμε, στα πράγματα. Είμαι πολύ του τίμιου, του fair play που λένε οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, ας πούμε, δηλαδή του τίμιου παιχνιδιού. Δεν γουστάρω με τίποτα, τις παρέες, τα κολλητιλίκια, όλα αυτά, τα ρουσφετο, ξέρεις, ρουσφετοπαραγγελίες, βγάλε μου εκείνο που τοποθέτησέ μου, όλα αυτά. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι το, αν θέλεις, δικός σου χώρος όμως είναι γεμάτος παρέες. Εντάξει, και ο δικός μου χώρος, αλλά εδώ μιλάμε γενικότερα για την Ελλάδα. Ο δικός μου χώρος απλώς είναι ο καθρέφτης, αν θέλεις. Ένας από τους καθρέφτες. Ένας από τους καθρέφτες, πολύ σωστά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορούμε να πούμε μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, εδώ γίνεται χαμός γύρω μας. Και ειλικρινά, μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είμαι τόσο ρομαντικός που δεν μπορώ να προσαρμοστώ με την πραγματικότητα. Δεν κόστα μαλά, άμα δεν μπει σε παρέες, λένε πολλοί. Δεν γίνεται. Δεν πας μπροστά. Εσύ δεν έχεις σκεφτεί ότι η τάση σου να μην εντάσσεσαι σε παρέες μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα επί της πορείας στο τραγούδι και πάνω στην καριέρα σου. Έχεις 17 χρόνια ήδη στο ελληνικό τραγούδι και ασφαλώς θα θέλεις να διαγράψεις μια ευρύτερη τροχιά, έτσι δεν είναι? Μέχρι τώρα δεν έχω παράπονο, Γιώργο, και ειλικρινά σου μιλάω ότι μπορώ να θεωρηθώ outsider, παρόλο που υποτίθεται ότι έχω μπει μέσα στα μουσικά, γιατί εκτός από τραγουδιστής, τους ευχαριστώ πολύ που είπες τους δημοφιλέστερους στην αρχή, είμαι και δημιουργός βασικά, δηλαδή γράφω τραγούδια, αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ αυτή θεωρώ σαν πρωταρχική δουλειά μου και ερμηνεύω και τα τραγούδια μου. Λοιπόν, δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα δυσκολίες ιδιαίτερες, γιατί είμαι ένα πακέτο από όλες αυτές τις ιδιότητες και έχω και την ευθύνη της αποτυχίας και της επιτυχίας. Δεν έχω συναντήσει δηλαδή φοβερές δυσκολίες να διασπάσω το περίφημο κύκλωμα. Πιστεύω ότι αν έχεις μια δουλειά η οποία αφορά τον κόσμο, και στην περίπτωση μου αυτό συνέβη, αργά ή γρήγορα, εντάξει, κάποιος θα βρεθεί, κάποιο ραδιόφωνο θα βρεθεί, να σου πετάξει το δισκάκι σου απάνω στο πλατό, θα τα ακούσει κάποιος άνθρωπος, θα το ξαναπαραγγείλει και από εκεί πέρα αρχίζει μια αλυσίδα. Ίσως να είναι βραδιφλεγής ο τρόπος αυτός, ομολόγω. Δεν είμαι δηλαδή του ακαριέου σου ξέ μέχρι τώρα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Μ' αρέσει αυτή η πορεία του outsider, αν θέλεις, για να μπορώ να λέω και κάποια πράγματα. Γιατί αν έχεις γίνει κατεστημένο, δεν μπορείς να πεις το κατεστημένο τίποτα. Πάντως, όπως ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες λένε ότι για να επιτύχεις στην εποχή μας πρέπει να χρησιμοποιήσεις και διάφορες συνταγές, όπως να δίνεις πολλούς και μεγάλους τίτλους στα περιοδικά ποικίλης ύλης, να μπορείς να περνάς εύκολα και συχνά. Αυτό δεν θα πάρω. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν θα πάρεις? Κοίταξε, το λέω. Δεν σ' αρέσουν τα σαλόνια στα πολύχρωμα περιοδικά. Δεν σ' αρέσει η προβολή, η συχνή, η συστηματική προβολή μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από τα κανάλια. Μίλησες για δύο διαφορετικά πράγματα. Μίλησες για τηλεόραση και για τον τύπο. Έτσι. Τηλεόραση έχω αναγκαστική προβολή και καλή προβολή και δεν έχω κανένα παράπονο και στη τηλεόραση έχω μόνο φίλους. Ίσως και αυτή να είναι η μεγαλύτερη μου έκθεση στα μέσα ενημέρωση, μέσω της τηλεόρασης. Με τον τύπο, όχι ότι δεν τα πάω καλά, αλλά ο τύπος από την αρχή δεν το έχω τραβήξει τον ενδιαφέρον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχω κάνει χρυσούς δίσκους, έχω κάνει πλατινένιους δίσκους. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν χρυσή και πλατινένιοι, γιατί είναι ένα θέμα που και αυτό είναι λίγο συζητήσιμο, εφόσον δεν υπάρχει επίσημος τρόπος καταμέτρησης. Μήπως κρύβεις πολύ τα προσωπικά σου πράγματα? Όχι, όχι. Και έτσι δεν δίνεις τροφή, αν θέλεις, στα περιοδικά ποικίλης ύλης? Δεν έχω τίποτα. Είναι ο καθρέφτης, αν θέλεις, όλων των κινήσεων των καλλιτεχνών της προσωπικής του ζωής. Δεν συμβαίνει τίποτα περίεργο σε μένα. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να σου πω ότι παρόλο που είμαι μέρος της νύχτας και αναγκάζομαι να δουλεύω τη νύχτα, τη νύχτα δεν τη σηκώνω. Σαν οργανισμός, δεν τη σηκώνει ο οργανισμός μου, δηλαδή. Στενοχωριέσαι που είσαι μέρος της νύχτας? Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έτσι όπως το έπεσε, ότι βγάζεις κάποια δυσφορία μαζί με αυτό που λες. Υπάρχει μια στεναχώρια, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί θέλω, σαν ελεύθερος άνθρωπος, να μπορώ κάποια στιγμή να έχω κάποιες επιλογές. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δουλειές που μου πάνε, άλλες που δεν μου πάνε. Δυστυχώς όμως, μερικές φορές αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε κάποιες δουλειές. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα γιατί δεν έχει και σημασία. Είναι γενική η φύση η απάντησή μου. Θα ήθελα να έχω καλύτερες επιλογές, δηλαδή να μπορώ να πω και όχι κάποια στιγμή. Ελπίζω. Ναι, αλλά τα λεφτά είναι ελκυστικά, δεν είναι? Δεν τα έχω τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα μεροκάματα της νύχτας που λένε ότι είναι καλά, είναι χοντρά, είναι χρυσά, είναι ασημένια, όπως θες πες τα. Αλλά πάντως είναι και παραμυθένια. Είναι και παραμυθένια μερικές φορές. Είναι παραμυθένια. Ναι, γιατί. Ή το λέτε αυτό τον τελευταίο καιρό πολύ καλλιτέχνες, γιατί ακούω. Για την εφορία. Είναι παραμυθένια, είναι παραμυθένια. Μην το λέτε για τον Παπαδόπουλο, δηλαδή. Θα σου πω και για τον Παπαδόπουλο. Θα σου πω και για τον κύριο υπουργό. Για μένα. Θα πρέπει αυτοί που τον συμβουλεύουν
να κάνει τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση το τι συμβαίνει στη νύχτα, θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο ακριβής για το τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί, εντάξει, είναι πολύ λίγοι καλλιτέχνες οι οποίοι παίρνουν λεφτά. Και όταν λέμε παίρνουν, που να τα παίρνουν. Πολλές φορές ακούγονται διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και να σου εξηγήσω γιατί. Τα μαγαζιά σήμερα είναι γνωστό ότι δουλεύουν δύο μέρες την εβδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο. Πολλές φορές όμως οι επιχειρηματίες, για τους λόγους που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με το ότι αυτοί κρίνουν ότι δεν πήραν όσα ήθελαν να πάρουν ή δεν πήγε καλά το μαγαζί, σου λένε σήμερα δεν πληρώνεις. Θα του χαρίσει το μαγαζί. Και ένα και δύο και τρία μεροκάματα την εβδομάδα συμβαίνει σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή, φτάνουμε εμείς να πληρωνόμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τρεις μήνες το χρόνο, τέσσερις μήνες το χρόνο, αντί για πέντε μεροκάματα, δύο μεροκάματα. Αυτό είναι για τον κύριο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, πρέπει να το ψάξει το θέμα, γιατί γίνονται αδικίες. Και δεν μιλάμε τώρα για τους 4, 5, 10, 20 καλλιτέχνες, αν θέλεις, οι οποίοι βρίσκονται στην επικαιρότητα και τους οποίους πιστεύω εγώ, τους πατρίκιους του επαγγέλματός μας, θα το πω. Δεν τους έχει πειράξει. Έχετε πολλούς πατρίκιους. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πατρίκιοι στο επάγγελμα και είναι γνωστό. Βαρώνοι. Ναι, και δούκες και τα λοιπά. Οι οποίοι, και δούκες. Ναι, οι οποίοι τώρα με τη φορολογική λέλαπα αυτή, η οποία έχει βάλει στο ίδιο καλάθι πάρα πολύ κόσμο καλλιτεχνικό. Έχει βάλει δηλαδή στο καλάθι τους πληβίους. Έχει βάλει και πληβίους. Έχει βάλει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καβατζώσει να το πω λεφτά εδώ και 20-25 χρόνια όπως κάποιοι. Και οι οποίοι έβγαλαν λεφτά τα 2-3 τελευταία χρόνια. Και οι οποίοι τα πληρώνουν. Εντάξει. Τι να κάνουμε, το Maastricht, οι δείκτες, τα λέω και στο κομμάτι μου. Την πληρώσαμε. Κάποιοι την πληρώσαμε. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ σαν Έλληνας πολίτης. Ναι, να συνεισφέρω. Να συνεισφέρω. Αν μου επιστραφεί αυτό σαν ποιότητα ζωής, 100 φορές να τα πληρώσω. Για να δω επιτέλους νοσοκομεία. Που δεν λέμε για γιατρούς που έχουμε καλούς, για να δω κτίριο βαμμένο, ανθρώπινο, όχι κίτρινο, με τις μπογιές να κρέμονται και να μπαίνεις μέσα και να κοντεύεις να πεθάνεις. Λοιπόν, θέλω αυτά να δω και να πληρώσω και παραπάνω από ό,τι μου λένε. Λοιπόν, μόνο έτσι θα αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση, Γιώργο. Μόνο έτσι. Απλά εγώ κάνω μία ανοίξη σαν ένας Έλληνας πολίτης που πιστεύω ότι υπάρχουν πατρίκοι όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα, οι πατρίκοι όλων. Μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι, όλοι οι μεγαλό των επαγγελμάτων, όλων των επαγγελμάτων, των ελεύθερων επαγγελμάτων, αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσουν αντίστοιχα και είναι γνωστό αυτό. Και πάλι την πληρώσαν κάποιοι. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, γιατί όταν μέσα από πανικό και απόγνωση να μαζέψει λεφτά, γιατί σε πιέζει η κοινότητα για να βελτιώσει τους δείκτες, προσπαθεί να κάνει δίκαιους φορολογικούς νόμους, εκεί γίνονται τα λάθη τα μεγάλα. Και αυτά τα λάθη θα πληρωθούν. Τάπες. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Σε ενδιαφέρει η πολιτική από ό,τι βλέπω, ε? Πολύ. Θέλεις να κατέβεις στον πολιτικό στίβο, θες να γίνεις πολιτικός. Είσαι έτοιμος, σε βλέπω χυμαρόδι, σε βλέπω έτσι καταιγιστικό. Κοίταξε. Τα ρίχνεις για τα θέματα τα φορολογικά, για τα θέματα των ασθενών τάξεων. Είσαι έτοιμος δηλαδή, ε? Κοίταξε. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόταση από κάποιο πολιτικό φορέα, κατεβαίνεις. Αν είναι κάποιος πολιτικός φορέας που με εκφράζει και που δεν θα με φημώσει. Γιατί εγώ μου αρέσει να λέω ότι σκάφη σκάφη και τα σίκα σίκα και δεν το κάνω για να γίνω λαϊκιστής. Εντάξει. Πραγματικά προέρχομαι από τον λαό. Είμαι από πολύ, όχι λαϊκή, από πολύ έτσι, ανθρώπινη γειτονιά, αν θέλεις. Τα έχω δει τα πράγματα από μικρό παιδί. Αριστερής προέλευση, τα λέγαμε. Όχι αριστερής ακριβώς, αλλά προοδευτική σίγουρα. Προοδευτική σίγουρα. Ναι, προοδευτική σίγουρα. Σε έχει αλλά καλέσει να μην... ποτέ ένας ναι. πολιτικός φορέας να σε χρησιμοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ή να σε βάλει σε κάποιο ψηφοδέλτιό του? Όχι, δεν. Ούτε εσύ έχεις ενδιαφερθεί μέχρι τώρα. Κοίταξε, δεν έχω ενδιαφερθεί γιατί δεν είμαι από αυτούς που χτυπάω. Δηλαδή, όταν πάω, το παιχνίδι δεν έχει αξία έτσι, Γιώργο. Εάν κάποιος άνθρωπος ακούσει τις απόψεις μου και θελήσει να κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή για να μπορέσω εγώ να γίνω, αν θέλει, το στόμα, το μάτι και το αυτί κάποιου ανθρώπου που δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το βήμα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή να πω κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί καλώς ή κακώς, εμείς που είμαστε εντός εισαγωγικών δημόσια πρόσωπα μέσω αυτού που κάνουμε, έτσι μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και ο άλλος που βλέπει τηλεόραση να πει: α, καλά τα λέει αυτό το παλικαράκι, γιατί αυτά ήθελα να πω κι εγώ, αλλά δεν έχω βήμα να τα πω. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αν κάποιος κύριος. Αν σε καλέσει, βεβαίως, δηλαδή, ένας πολιτικός ηγέτης. Πολύ ευχαρίστω να κάνω μια συζήτηση μαζί του. Με το Σαμαρά θα έπαιζες. Με το Σαμαρά. Κοίταξε, ο Σαμαράς, αυτά που λέει ο ίδιος. Είναι πράγματα πραγματικά προοδευτικά, η υπέρβαση και όλα αυτά τα οποία έχει πει. Και πράγματι προβάλλει ένα νέο προφίλ. Το θέμα είναι ότι ένας πολιτικός, η αρχή λέει αναδεικνύει τον άνδρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε δει τον κύριο Σαμαρά στην αρχή, για να δούμε αν μπορούν να γίνουν πράξεις αυτά, γιατί καμιά φορά. Καλά, τον είχαμε και υπουργό των εξωτερικών. Ναι, αλλά ήταν υπουργό των εξωτερικών, είναι πολύ περιχαρακωμένος ο ρόλος αυτός, αν θέλεις. Όταν ηγείσαι μια κυβέρνηση και όταν δώσει το στίγμα μια πορεία, εκεί φαίνεται αν μπορεί στην πράξη. Και όχι γιατί τι μπορεί να κάνει. Φαίνεται ότι με τον Τσοβόλα θα παίζεις καλύτερα. Κοίταξε, ο Τσοβόλας, να σου πω κάτι, παρόλο που έχουν πει πολλά για τον Δημήτρη τον Τσοβόλα,
Εγώ πιστεύω ότι ο Τσοβέλας όταν λέει ότι υπάρχουν κάποιοι με βιβλία τρίτης κατηγορίας για τις επιχειρήσεις που έχουν, κάνουν τζίρο 200 και 300 εκατομμύρια το χρόνο και δεν πληρώνουν και βγαίνει και το φωνάζει και δεν φοβάται να το πει. Εντάξει, είναι αυτά που σου έλεγα προηγουμένως. Άρα είσαι έτοιμος δηλαδή για το δίκη. Εγώ τον Τσοβέλα τον εγουστάρω, αλλά το θέμα είναι να δούμε. Το θέμα είναι να σε εγουστάρει ο Τσοβέλας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, να σου πω κάτι. Γιατί ο Τσοβέλας, το οποιοδήποτε Τσοβέλας, θέλει ας πούμε ο άνθρωπος να έχει ανθρώπους στην τάξη του και ειδικά κάποιος που είναι επώνυμοι. Αλλά εγώ δεν είμαι δύσκολος επώνυμος. Εγώ είμαι πάντοτε με τον κόσμο. Πάντοτε με τον κόσμο από την αρχή. Και μόλις γίνει τσακ, κάτι να γίνει που θα μου πάει κόντρα, θα την κάνω και θα φύγω. Πες μου κάτι. Θα φύγω. Πήγε στην Eurovision. Πήγα. Εκεί ήταν πολύ στημένο το παιχνίδι. Γιατί με ρωτάς με το γέλιο. Τι? Κάτι έχεις ακούσει φαίνεται. Όχι, λένε ορισμένοι ότι εκεί παίζονται διάφορα παιχνίδια. Θα σου πω αντικειμενικά, αντικειμενικά θα σου πω. Για να είμαστε δίκαιοι. Συνολικά στημένο δεν είναι. Το λέω εγώ. Δυστυχώς εκεί, από την αρχή το παιχνίδι δεν είναι καθαρό. Διότι όταν σε ένα σύστημα, αν θέλεις, 23 επιλογών που ήταν φέτος, υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες δεν ψηφίζουν καλά, αυτομάτως επηρεάζεται όλη η ιστορία. Δυστυχώς η Eurovision, Γιώργο, για να το κλείσουμε το θέμα, έχει γίνει ένα πολιτιστικό γεγονός. Έχει γίνει μια αφορμή για να πουλάει μούρι η κάθε χώρα ότι πόσο καλά μπορεί να διοργανώσω. Και όντως η Νορβηγία ήταν εκπληκτική η διοργάνωση. Από άποψη δηλαδή τεχνικών μέσων και υποδομής. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα τραγουδάκια αυτά τα οποία στέλνονται είναι μόνο η αφορμή. Παντρεύεσαι. Αφού είπαμε να μου πεις τέτοια τώρα. Όχι. Γιατί? Σε ρωτάω γιατί μου γενικά λένε διάφοροι συνάδελφοι που εργάζονται σε περιοδικά ότι είσαι πάρα πολύ δύσκολο στα προσωπικά σου. Ότι δεν μπορεί κανείς να σου αποσπάσει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν την προσωπική σου ζωή. Αλλά εγώ σε ρωτάω απλά. Λέγεται ότι παντρεύεσαι. Παντρεύεσαι. Όχι. Μα δεν άκουσα να λέγεται από πουθενά αυτό. Είσαι λέει πολύ ερωτευμένο και τα λοιπά. Μια γυναίκα συγκεκριμένη. Εντάξει, καλά κάνει. Δεν πρόκειται να πάμε παρακάτω. Κοίταξε, ένα ερωτευμένο μπορεί να είναι κανείς, αλλά από τον ερωτευτή μέχρι να παντρευτεί, εντάξει, έχει κάποια απόσταση. Ερωτεύεσαι εύκολα. Όχι. Όχι. Και καλύτερα δηλαδή, γιατί ξέρω κάποιου άλλου που ερωτεύονται κάθε 20-25 μέρες. Έχουν και μια έτσι. Το πολύ ένα μήνα. Και το διοχετεύουνε κιόλας. Και το διοχετεύουνε. Διοχετεύεται από μόνο του. Αλλά ερωτάμε ανεπανάληπτε και το διοχετεύουν. Εάν είναι για το καλό, δηλαδή αν είναι καλλιτέχνης και θέλει αυτό να του γεμίσει τις μπαταρίες του, τις υπαρξιακο-καλλιτεχνικές, αν θέλεις, για να εμπνευστεί. Τι θες να πεις ότι οι καλλιτέχνες γεμίζουν τις μπαταρίες τους διοχετεύοντας τα ερωτικά τους. Όχι, όχι, όχι. Ερωτευόμενοι. Ερωτευόμενοι, ναι. Ο έρωτας κάνει τον καλλιτέχνη, ανοίγει τους κουρνούς, ας πούμε, της έμπνευσης υποτίθεται και βγαίνουν διάφορα πράγματα. Αλλά καμιά φορά και χωρίς να συμβαίνει αυτό. Ο καλλιτέχνης αν είναι. Τώρα με συγχωρείς, δεν ήταν και μεγάλη έμπνευση που τα έβαλε ο Μπονάτσος τώρα με τους φωτογράφους τώρα. Εκτός αν θεωρείς έμπνευση, ας πούμε, κάποιες αντιδράσεις που γίνονται. Ήταν κακιά στιγμή αυτή. Ήταν μια κακιά στιγμή του Βλάση. Κοίταξε, ναι, όταν ας πούμε, ο Βλάση είναι γνωστό ότι τα έχει πολύ καλά με τα μέσα ενημέρωσης, τον αγαπάνε τα μέσα ενημέρωσης και δικαίως ίσως, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι πέρα ας πούμε, από την πλάκα τώρα και το καλαμπούρι, ας πούμε, που έχει κάποια αμεσότητα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Σημασία έχει ότι αρέσει σε πολλούς, σε τόσους που να τον έχουν κάνει. Τον συμπαθείς πολύ, πάντως. Media celebrity. Κοίταξε, το Βλάση είναι μια γενιά που πελώνω από κιού. Εγώ κάνω παρέα με τον Αντώνη τον Τουρκογιώργη. Ο Βλάση, ας πούμε, είναι από τα παλιά, έρχεται από τα παλιά για μένα. Τώρα έχει γίνει, ξέρω εγώ, media celebrity, ας πούμε, που λένε. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να εκτεθώ. Εσύ δεν είσαι παιδί των media. Όχι. Με τίποτα. Δεν νομίζω ότι είμαι, γιατί άλλωστε αν ήμουνα θα είχα και διαφορετική αντιμετώπιση, αν θέλεις. Από ό,τι μας είπες στην αρχή, καλά τα πας με την τηλεόραση. Κοίταξε, όχι όμως, δηλαδή καλά θα σου πω κάτι. Σε δεν καλούν όλες οι εκπομπές. Οι εκπομπές είσαι γιατί από, θα έλεγα, από τους πιο συχνά φιλοξενούμενους. Μουσικές εκπομπές, Γιώργο. Και μουσικές εκπομπές και σόου της τηλεόρασης. Ναι, αλλά η πρώτη, να σου πω κάτι, η πρώτη φορά που κάνω μια κουβέντα για πολιτικά, που άρεσε και μου λύσει διάφορα, που έχω άποψη αν Έλληνας πολίτης και πιστεύω ότι εντάξει, καλό θα ήταν να ξέρει. Εμείς έχουμε αποφασίσει να βλέπουμε κάθε φιλοξενούμενο της εκπομπής και από άλλες γωνίες. Ναι. Όχι μόνο που θα δουλέψει το καλοκαίρι, που θα δουλέψει το χειμώνα. Το οποίο είναι το ειδικότερα τους καλλιτέχνες. Μα να σου πω κάτι. Μερικές φορές πράγματι ήθελα να μιλήσω σε κάποιες εκπομπές. Να πω δύο πραγματάκια, όχι εδώ όπως είναι. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι είναι και μια συζήτηση, έχει ένα χρόνο, μπορούν να πούν κάποια πράγματα. Όλοι. Τίποτα. Τι θα κάνεις, τι. Πάντως μην παραπονείσαι για τα περιοδικά, γιατί σήμερα μπήκε σε ένα μεγάλο τηλεπεριοδικό. Και εντάξει, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Εδώ στο Viva Sky. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τον Κώστα Μπίγαλη.
το κλείσα τα κρυβιά, κάθε χρόνο απ' τα ίδια. Αχ, η συγκλήση τραβάει και δεν ξέρω πού το πάει. Διαβλέψεις και προβλέψεις άμα βγουνε να με χαιρετήσεις. Κλέφτηκα μωρέ και κλέφτηκα. Αχ, Ελλάδα, σε πονάω κι όποιος πει δεν σ' αγαπάω. Πες του μόνο τόσα χρόνια κάποια σένα των πλουσιών και των νηστεύτων οσιών. Αχ, Ελλάδα,